Με μια καθημερινή μάχη, θέλουμε να πετύχουμε αυτή, να ομονοήσουμε με την κυβέρνηση, να φτιαχθεί ένα στόχος της πόλης μας που απογειώνει την πόλη μας. Υπογειοποίηση Ρίο νέο λιμάνι, ανάπλαση χωρίς εκπτώσεις. Χωρίς εκπτώσεις, γιατί είναι δύο έργα κορυφαία, φανταστείτε, γραμμικό πάρκο το οποίο θα φύγει από το Ρίο και θα φτάνει μέχρι τα Ζαρουμπλέικα. Ποδηλατόδρομος, διότι θα πηγαίνεις γραμμικά. Ποια πόλη έχει τέτοια φανταστική ανάπλαση? Δέστε το τρένο από πού υποβαθμίζουν την περιοχή του Ρίου μέχρι την Κανελοπούλου. Τι είναι από πάνω? Πανεπιστημιούπολη. 50.000 εργαζόμενοι, φοιτητές επάνω. Τι άλλο έχεις? Το μεγάλο πανεπιστημιακό σου νοσοκομείο. Τι άλλο έχεις? Αθλητικά κέντρα. Και εσύ περνά το τρένο σου εκεί και θέλεις να είναι τρένο, προαστιακός υπόγειος έπρεπε να γίνουν χθες, και γραμμικό πάρκο να περπατήσεις, να κινηθείς με το ποδήλατό σου. Πάμε να φτιάξουμε τώρα να συζητήσουμε για το θέμα το τι πόλη θέλουμε, και λέμε θέλουμε το ποδήλατο. Αφού λοιπόν θέλουμε το ποδήλατο, να τη γραμμή που έχει το ποδήλατο. Δεύτερο κομμάτι, επομένως εμείς πορευόμαστε, περιμένουμε από την κυβέρνηση μία απάντηση, πιστεύουμε ότι θα το κάνει, αν δεν το κάνει θα βρεθούμε δυστυχώς, θα είμαστε σε αντιπαράθεση, ευχόμαστε να μην γίνει. Ξέρετε κάτι που δεν ξέρουμε οι πολλοί? Όχι, δεν ξέρω κάτι που δεν ξέρουμε, ξέρω ότι μέχρι τώρα συζητούμε. Δεν μου έχει ανακοινωθεί τίποτα. Έτσι αλλιώς, ανταλλάσσουμε απόψεις και προσπαθούμε να βρούμε τη λύση των ζητημάτων και λέμε και εμείς τη γνώμη μας.